Τραγούδι «Σάμος μου όμορφο νησί», υποδεχόμαστε Πέτρο τον Ιωνάθαν Κωνσταντίνου, τον Τζόναθαν Κωνσταντίν, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα, να μας μιλήσει γιατί άλλο για τις εκλογές στην Αμερική. Τζόναθαν, σε καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε. Α, και επίσης ότι είναι και του Γεωστρατηγικού Ινστιτούτου για τα θέματα της, εδώ, της περιοχής μας, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ναι, και πραγματικά βρισκόμαστε σε αναβρασμό δουλειάς. Καταρχάς να χαιρετήσω όλους τους ακροατές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ακροάτριες, μην τις ξεχνάμε. Πραγματικά είναι ένα μπερδεμένο σύστημα. Και νομίζω ότι ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο να ξεμπερδέψουμε λίγο αυτό το περίεργο σύστημα με το οποίο φτάνει ένας υποψήφιος στις 5 Νοεμβρίου. Είναι προεδρικές εκλογές. Ουσιαστικά η προεδρική εκστρατεία είναι κάπου 1,5 χρόνο, έτσι. Ουσιαστικά ναι. Ουσιαστικά, δηλαδή, ναι. Αυτό το σημαντικό να πω από αυτά που έχω καταλάβει εγώ, Τζόναθαν, είναι ότι κάθε φορά που γίνονται εκλογές, ακόμα και αυτός που είναι πρόεδρος πρέπει να κερδίσει τις εσωκομματικές εκλογές. Δηλαδή κάθε φορά πρέπει να βγεις υποψήφιος του κομματός σου για να πας. Δηλαδή, για να το πούμε σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές έπρεπε πρώτα να ξαναεκλεγεί στη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος να ξαναεκλεγεί στο Πασόκ, ο άλλος να ξαναεκλεγεί. Έτσι δεν είναι? Τα λέω καλά? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτές οι εκλογές όμως εσωκομματικές. Χαρακτηρίζονται στην πολιτική επιστήμη έμεσες εκλογές. Γιατί? Δεν είναι απευθείας, όπως βγήκε ο κ. Κασελάκης, ο κ. Παπανδρέου στο παρελθόν, με λαϊκή ψήφο, αλλά εκλέγονται από συνέδρια των κομμάτων. Και θα αναφερθούμε στα δύο μεγάλα κόμματα. Βέβαια, θυμίζοντας ότι στην Αμερική θα κατεβούν και άλλα κόμματα, είναι το κόμμα των Πρασίνων, κάποια κόμματα, μάλιστα θα έχουμε και ανεξάρτητες υποψηφιότητες όπως του κυρίου Κένεντι, η οποία την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιος Κένεντι είναι αυτός, για πες μας? Είναι ο ανιψιός του εγγονός του Ρόμπερτ ή του... Ανιψιός. Είναι του Τζον, δηλαδή εγγονός. Ναι, του Τζον, ανιψιός, εγγονός. Εγγονός του δολοφονηθέντος πρόεδρου, δηλαδή. Όχι του πρόεδρου, του αδερφού του, ο οποίος επίσης είχε δολοφονηθεί. Του Ρόμπερτ. Του Ρόμπερτ Κένεντι, του γερουσιαστή. Άρα του Ρόμπερτ Κένεντι, μπράβο. Ναι, είναι εγγονός του και ουσιαστικά ανιψιός του δολοφονηθέντος JFK. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Λέμε λοιπόν ότι είναι έμεσες εκλογές. Δηλαδή, αυτές οι εκλογές που παρακολουθούμε τώρα, δεν μετράμε ψήφους, μετράμε συνέδρους. Θα μιλήσω για το κόμμα το δικό μου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Στο συνέδριο λοιπόν που θα γίνει τον Ιούλιο στο Μιλγουόκι, θα συμμετέχουν 1250 συνέδροι. Για να μπορέσει ένας από τους υποψηφίους, που βλέπετε σε εμάς τουλάχιστον φθήνουν συνέχεια, διότι έχουμε εγκαταλείψει από την κούρσα, πρέπει να συγκεντρώσει το μισό των 1250, δηλαδή 625 συν έναν εκλέκτορε συνέδρους. Απόλυτη πλειοψηφία λοιπόν. Λοιπόν, αν θα προσέξετε, κάθε πολιτεία η οποία κάνει προκριματικές εκλογές εκλέγει έναν συγκεκριμένο αριθμό συνέδρων. Οι χτες, αν θυμάμαι καλά, ήταν 29. Ξεκινάει από το New Hampshire αυτή την πολιτεία? Όχι, είναι η δεύτερη. Για μας είναι η δεύτερη. Το πρώτο ήταν η Αϊόβα, η οποία, επειδή είναι πολύ μεγαλύτερη, αν θυμάμαι καλά, ήταν 36 ή 38. Λοιπόν, αυτοί οι συνέδροι ανάλογα με, το κάθε κόμμα έχει τη δική του πολιτική, ή είναι υποχρεωμένοι ή είναι τουλάχιστον στη πρώτη ή στη δεύτερη ψηφοφορία που θα γίνει να ψηφίσουν σύμφωνα με την ψήφο της πολιτείας στην οποία εξελέγξαν. Εδώ γίνονται λίγο και πιο μπερδεμένα τα πράγματα, γιατί έχουμε τρεις τρόπους ψηφοφορίας. Να θυμίσουμε ότι αυτές είναι εσωκομματικές εκλογές. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφίζουν για Ρεπουμπλικάνο και οι Δημοκρατικοί ψηφίζουν για Δημοκρατικό. Αντίστοιχα,
και τα μικρότερα κόμματα έχουν διαδικασίες εσωκομματικών εκλογών. Συγγνώμη, πώς βγαίνει ο εκπρόσωπος που θα ψηφίσει σε κάθε κοινωνία? Εγώ, ας πούμε, θέλω, εγώ είμαι εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού. Πώς έχω εκλεγεί. Δεν έχουν, αυτοί δεν εκλέγονται, διορίζονται, είναι μέλη του κόμματος, οι οποίοι διορίζονται από πριν, αλλά έχουν η ψήφος τους συνήθως, όχι πάντα, ανάλογα την πολιτεία, είναι τουλάχιστον στην πρώτη ψηφοφορία που θα γίνει στο συνέδριο. Σε ένα συνέδριο μπορεί να γίνει μία, να γίνει πρώτη ψηφοφορία, να μην υπεκρατήσει ένας υποψήφιος, να γίνει δεύτερη. Λοιπόν, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει δεσμευμένη ψήφο. Δηλαδή, εφόσον η πολιτεία σου λέει ότι πρέπει να πας και να ψηφίσεις, παράδειγμα, τον κύριο Τραμπ ή κυρία Χέλη, αυτόν θα ψηφίσεις. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει ελεύθερη ψήφο. Δηλαδή, και ειδικά αν γίνει η δεύτερη εκλογή στο συνέδριο του, το οποίο παρεπιπτόντως το δικό του γίνεται τον Αύγουστο. Εκεί κάποιοι αντιπρόσωποι ψηφίζουν με δέσμια ψήφο, δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν ό,τι τους είπε ο κόσμος στις προκριματικές. Και στη δεύτερη πιθανή ψηφοφορία, αν δεν εκλεγεί με την πρώτη υποψήφιος, τότε γίνονται λίπερο, ελεύθεροι. Υπάρχουν όμως και 200 οι οποίοι λέγονται super delegates στο Δημοκρατικό Κόμμα πάντα, οι οποίοι ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, αυτοί πώς εκλέγονται, οι super delegates, από πού εκλέγονται ή διορίζονται? Διορίζονται. Από ποιους διορίζονται? Από τον κομματικό μηχανισμό. Και στα δύο κόμματα. Όμως εξήγησα πριν ότι συνήθως, αν μην μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν θα κουράσουμε τον κόσμο να λέμε μία-μία πολιτεία τι ισχύει σε κάθε μία, ψηφίζουν ό,τι έχουν, όποια εντολή τους έχει δώσει το εκλογικό σώμα. Εδώ έρχονται και μπερδεύονται τα πράγματα, γιατί έχουμε τρεις τρόπους να εκλέγουν να εκφράζεται η λαϊκή ψήφος σε ψήφο μες στα κόμματα. Πάμε λοιπόν το αμιγές, το κόκκους. Το κόκκους τι είναι? C-A-U-C-Q-U-S. Είναι η μάζοξη των μελών του κόμματος, αυτά δηλαδή που ήδη διαθέτουν κομματική ταυτότητα και έχουν εγγραφεί ως μέλη του ενός ή του άλλου κόμματος, μαζεύονται στις τοπικές επιτροπές, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και την κομματική ταυτότητα, και με ψηφοφορία, όπως ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή με χάρτινα ψηφοδέλτια, στις 7 η ώρα την ημέρα των εκλογών, καταθέτουν την ψήφο τους, μόνον μέλη του κόμματος, γίνεται αμέσως η καταμέτρηση, στέλνονται στα κεντρικά του κόμματος και βγαίνει το αποτέλεσμα. Είναι κλειστή διαδικασία, μόνον μέλη του κόμματος. Αυτή ήταν η Αϊόβα. Η Αϊόβα, ναι. Και τι αποτέλεσμα είχε η Αϊόβα? Τραμπ πρώτος. Δεύτερος ο Ντεσάντης. Τεράστιο. Δεύτερος ο Ντεσάντης. Ναι, με τι ποσοστά, έτσι πες μας, Γιάννη? 56% αν θυμάμαι ο Τραμπ. 20. Τόση μεγάλη διαφορά. Γύρω στο 20%, 21. 21 ο Ντεσάντης και 19. Γι' αυτό αποχώρησε ο Ντεσάντης μετά. Ο Ντεσάντης κατάλαβε ότι πλέον δεν έχει καμία ελπίδα. Και να σας πω και κάτι, κατάλαβε το λάθος του, διότι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν σας το κρύβω, τον Ντεσάντης δεν τον βλέπαμε για αυτή την εκλογική κούρσα, τον βλέπαμε για την επόμενη, ως διάδοχο. Κύριε Κωνσταντίνου, να πούμε ότι ο Ρον Ντεσάντης είναι ο κυβερνήτης της πολιτείας της Φλόριντα αυτή τη στιγμή, ο οποίος εξελέγει χάρη στην παρέμβαση του Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε όταν ο Ντεσάντης ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση εκλογικά, τον σήκωσε, τον ανέδειξε και εξελέγει με ψήφους, μάλιστα λιγότερες από ό,τι είχε πάρει στην Φλόριντα ο πρόεδρος Τραμπ. Ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Ντεσάντης σε κάποια στιγμή πήγε και εναντίον του Τραμπ, όταν είδε ότι τον παίρνει να πάει αυτός. Ήταν υποψήφιο αντίπαλος, υποψήφιος. Ο Ντεσάντης πήγε κόντρα στον Τραμπ τώρα τελευταία. Ποτέ δεν είχε εκφράσει. Πάντα ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πάμε τώρα να δείξουμε τη διαφορά με το New Hampshire. Είναι η δεύτερη πολιτεία.
Οι εκλογές γίνονται τμηματικά. Συμπτωματικά έχω μπροστά μου τον πίνακα. Η επόμενη είναι η Νεβάδα και η Νότιος Καρολάινα. Είναι η Virgin Islands, κάτι νησάκια στο... Τέλος πάντων, είναι η μία μετά την άλλη πολιτείες. Δεν έχουν, και σημασία. Μετά είναι το Μίσικαν. Γιατί ήταν σημαντική η χθεσινή προκληματική διαδικασία στο Νιούχαμσάιρ? Διότι εδώ έχουμε μια διαφορετική διαδικασία. Εδώ είναι εκλογές τις οποίες δεν διαχειρίζεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά οι πολιτιακές αρχές, και εκεί μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές και μη μέλη του κόμματος. Αυτό μας θυμίζει τις εσωκομματικές εκλογές που γίνανε σε δύο κόμματα στην Ελλάδα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, πολύ πρόσφατα, στις οποίες πήγαινες με 5 ευρώ, με δύο εγγραφή, νομίζω. 2 ευρώ, ένα μικρό ποσό. Το ακρίβινες. Ναι, εντάξει, μην κολλάμε σε λεπτομέρειες. Πήγαινες και ψήφιζες. Και μπορεί να μην είχες καμία σχέση με το συγκεκριμένο κόμμα. Αυτό λοιπόν έγινε στο New Hampshire. Και στα δύο κόμματα, στις εκλογές, μπορούσε ένας ψηφοφόρος των Δημοκρατικών να ψηφίσει στις προκριματικές και ανάπαλε. Τώρα τι συνέβη? Και το ξέραμε και το είχαν προανακοινώσει και οι Δημοκρατικοί. Πάρα πολλοί Δημοκρατικοί πήγανε και ψηφίσαν χέλη. Ανεξάρτητοι ότι αποκαλούνται, όχι ακριβώς δημοκρατικοί, μπορεί να μην είναι δημοκρατικοί, να είναι αυτοί που λέμε που δεν είναι ούτε ρεπουμπλικάνοι ούτε δημοκρατικοί, να είναι απονομαζόμενοι στο μέσο. Στην Αμερική ψηφίζεις κατά δήλωση. Και τη δήλωσή σου μπορεί να την αλλάξεις. Δηλαδή, αν είχαν προμηνώς κάνει μια αίτηση στην πολιτεία να χαρακτηριστούν ως ρεπουμπλικάνοι ή ανεξάρτητοι, θα παίρνανε το ψηφοδέλτιο της και το Σεπτέμβριο θα πάνε να ψηφίσουν, το Νοέμβριο είναι δεδηλωμένο ότι θα ψηφίσουν Biden. Χτες έκανε μια έρευνα, τα exit poll για την ακρίβεια, το CNN, και διαπίστωσε ότι από τους ψηφοφόρους της κυρία Χέλη, η οποία ήταν νομίζω στα σχεδόν τελικά αποτελέσματα, ήταν 14 μονάδες πίσω από τον πρόεδρο Τραμπ. 11 τουλάχιστον από ό,τι βλέπαμε. Ναι, για λέγε. Επειδή ακόμα η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί, ας κρατήσουμε εννοείς, και δηλαδή, Τζόναθαν, εννοείς ότι τον ψηφίσαν πάρα πολύ δημοκρατικοί, την ψηφίσαν αυτοί? Ναι, με το σκεπτικό ότι δεν θέλουμε τον Ντόναλντ Τραμπ αντίπαλο του Μπάιντεν, αλλά θέλουμε την πιο διαχειρίσιμη Χέιλι. Και το είπανε. Και, εντάξει, αυτό είναι μία ερμηνεία, έτσι. Γιατί υπάρχει άλλη ερμηνεία. Υπάρχει μία άλλη ερμηνεία που λέει ότι θέλουμε την Χέιλι σαν αντίπαλο, υπό την έννοια του ότι είναι πιο λογική, ας το πούμε έτσι, πιο ορθολογική, και ότι είναι πιο αποδεκτή για τον, ας πούμε, για το κατεστημένο, όπως θέλετε πέστε. Θα σας πω κάτι, το κατεστημένο τον είπα, διότι διάβαζα κάποια στατιστικά στοιχεία που καμιά φορά πρέπει να τα διαβάζουμε. Τη δεκαετία του 60 στην Αμερική το 35% περίπου του πλούτου ανήκει στο 1% του πληθυσμού. Τη δεκαετία του 80 αυτό το ποσοστό ανέβηκε στο 55%. Δηλαδή το 1% του πληθυσμού είχε το 55% του πλούτου. Τώρα πλέον το 1% του πληθυσμού κατέχει σχεδόν το 85-90% του πλούτου. Μιλάμε για μια ολιγαρχία και όλος συμπτωματικός. Αυτή η ολιγαρχία στηρίζει το Δημοκρατικό Κόμμα και τους Never Trumpers, δηλαδή τους αντιπάλους του πρόεδρου Τραμπ. Τώρα είναι λίγο παράδοξο αυτό, υπό την έννοια του ότι και ο Τραμπ είναι ένας δισεκατομμυριούχος, έτσι δεν είναι? Και προέρχεται από το Δημοκρατικό Κόμμα. Σε αυτό μπορώ να απαντήσω ειλικρινά, λέω στον Δημήτρη Τζόναθαν. Πάντα λέω ότι τις επαναστάσεις υπέρ των φτωχών τις κάνουν γόνοι πλουσίων οικογενειών. Ποτέ φτωχός δεν έχει κάνει επανάσταση υπέρ των φτωχών. Τη δεκαετία του 1850 ξεκίνησε ένα φαινόμενο στη ΣΥΠΑ, το οποίο ακούει το όνομα Αβραάμ Λίνκον. Αυτός ο άνθρωπος, ένας δικηγόρος από το Ιλινόι, ξεκίνησε και οργάνωσε ένα μαζικό κίνημα
των φτωχών και μεσαίων Αμερικανών, οι οποίοι είχαν ως στόχο τους την τότε πλουτοκρατία του Νότου, η οποία ήταν και οι άνθρωποι που διατηρούσαν εκατοντάδες χιλιάδες σκλάβους. Αυτό οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο. Οδήγησε στην απονομή πολιτικών δικαιωμάτων στους σκλάβους, οδήγησε στο μαύροι Αμερικανοί πολίτες να γίνουν βουλευτές, να συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθε. Εδώ βλέπουμε ξανά ο Τραμπ πάλι κάνει, ακολουθεί πιστά τα χνάρια του Αβραάμ Λίνκον. Δηλαδή απευθύνεται όχι στην ολιγαρχία, την οποία την ξέρει πάρα πολύ καλά, διότι είναι από τους πιο πλούσιους, αλλά δεν έπαιξε ποτέ το συστημικό παιχνίδι, διότι δεν είναι από τους ολιγάρχες που έχει σχέση με βιομηχανίες όπλων ενέργειας. Ο άνθρωπος ήταν στο real estate, που δεν, δηλαδή έχεις επαφή μόνο με τοπικούς άρχοντες. Δεν είσαι αυτός ο οποίος θα προκαλέσει έναν παγκόσμιο πόλεμο για να πουλήσεις όπλα. Οι άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτούν τους πολιτικούς μας αντιπάλους είναι ακριβώς αυτοί οι λεγόμενοι νεοκόν, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εμπλέξουν την Αμερική και τον κόσμο όλο σε ατελείωτους πολέμους για να βγάζουν όλο και περισσότερα κέρδη. Δηλαδή, αν βγει ο Τραμπ, θα σταματήσουν οι πόλεμοι? Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευθεί, και νομίζω ότι αρκετοί από τους ακροατές σας το έχουν ακούσει, ότι με το που εκλέγεται στις 5 Νοεμβρίου και βγαίνουν τα αποτελέσματα, πριν καν αναλάβει στις 5 Ιανουαρίου και ορκιστεί, θα βάλει κάτω με το στανιό τον κύριο εντός αγωγικών Ζελένσκι, θα φωνάξει και τον Πούτιν και θα λήξει αυτό το αιματοκύλισμα. Και θα λήξει και όλες αυτές τις πολεμικές, πριν καν εκλεγεί. Όλες αυτές τις εντάσεις που οδηγούν σε πόλεμο, οδηγούν σε ακρίβεια, θα κατέβει οπωσδήποτε η τιμή της ενέργειας. Σήμερα ήταν στα 82 δολάρια του βαρέλι, θα πάει γύρω στα. Και αυτό θα ανακουφίσει τα φτωχά στρώματα και τη μεσαία τάξη. Και να σας πω κάτι. Και θα δικαιώσει τον Πούτιν, ο οποίος εισέβαλε στην Ουκρανία? Δικαίωση δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα realpolitik. Είναι μία, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η Αμερική βρίσκεται στο σημείο που ήταν η ΕΣΔ επί Γκορπατσόφ. Δηλαδή τι είχε γίνει τότε? Ο πρόεδρος Ρίγκαν αποφάσισε να κάνει το τεράστιο ναυτικό των 700 και λέει, τότε υπήρχε η οικονομική άνεση της Αμερικής, και λέει εγώ θα σας διώσω. Και η ΕΣΔ δεν άντεξε την κούρσα των εξοπλισμών. Και έτσι έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Το ανάποδο συμβαίνει τώρα. Η Ρωσία κερδίζει τρελά λεφτά από τον πόλεμο. Δεν έχει κανένα λόγο να τον σταματήσει. Αντίστοιχα η Αμερική καταστρέφεται, όπως καταστρέφεται και η Ελλάδα από τη βοήθεια που αφιδώς στέλνει στην Ουκρανία. Και όλη η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν στέλνει τίποτα. Η Ευρώπη στέλνει ευχές και γλυκόλογα. Ναι, αλλά η οικονομία της πλήττεται από τον πόλεμο. Η οικονομία της Γερμανίας, ναι, πλήττεται, γιατί έχασε την φθηνή ενέργεια. Αλλά το θέμα όμως είναι ότι όλος ο πλανήτης βρίσκεται στα όρια ενός πυρηνικού πολέμου, δηλαδή είμαστε μια τρίχα από τον πυρηνικό πόλεμο. Όχι μόνο με την Ουκρανία, έχουμε ενεργά μέτωπα πολέμου αυτή τη στιγμή σε τρεις ενεργά. Για να μην ξεφύγουμε λίγο, από το, επειδή το εκλογικό, ναι, 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 και επειδή και ο χρόνος πιέζει, ναι, κλείνω το θέμα του Νιουχάμψερ. Εκεί είχαμε ανοιχτές προκριματικές και υπάρχουν και άλλες. Άρα το αποτέλεσμα του Νιουχάμψερ, για να τα κάνω πιο απλά, σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει τον Τραμπ, δηλαδή βλέπουμε ένα ρεύμα. Σημαίνει ότι ακόμα η όχι, το είπε καλά ο κ. Ζιπλάς, ότι ακόμα και με τη βοήθεια ψηφοφόρων των δημοκρατικών, στο σύνολο του πληθυσμού και στο σύνολο υπάρχει ένα ρεύμα. Αν όχι, και θα το πω πολύ, με πολύ προσοχή, αν όχι αποδοχή πίστης και αγάπης προς τον πρόεδρο Τραμπ, υπάρχει ένα πνεύμα αποδοχής ότι ναι, μπορεί να κάνει άσχημα tweet, μπορεί καμιά φορά να μην μιλάει στα πλαίσια της πολιτικής ορθότητας, αλλά αυτά που έκανε, τα έργα του, αφήσανε ένα σημάδι
4 ετών ειρήνης και πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στον πλανήτη, τον οποίο πλέον οι Αμερικανοί ψηφοφόροι αποζητούν. Και ξέρουν ότι με τους νιοκόν, με τους ανθρώπους που θέλουν τους ατελείωτους πολέμους, δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η σταθερότητα. Θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα ασφαλώς. Απλώς να πούμε, εσείς βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά και την νίκη την οποία πέτυχε στο New Hampshire, γιατί η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση θα είναι στη Νότια Καρολίνα. Στη Νότια Καρολίνα. Στη Νεβάδα είναι στις 8 του μήνα. Επισημαίνω και εδώ υπάρχει μία μπέρδεμα και τι, αφήστε το. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Στις 6 του μηνός γίνονται προκριματικές εκλογές, οι οποίες όμως δεν μετράνε για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και πιθανόν η κυρία Χέλη να πει: α, πήρα το 100% των ψήφων. Αλλά στις 6 του μήνα δεν μετράνε. Μετράει το κόκκους, δηλαδή στις 8. Το οποίο ας τα αφήσουμε, ξέρετε, γιατί είναι τόσο μπερδεμένο που το διάβαζα που εντάξει, ας αφήσουμε την Νεβάδα απ' έξω. Πάμε στη Νότια Καρολίνα, όπου είναι και όπου η κυρία Χέιλι ήταν επίσης κυβερνήτης. Ήταν κυβερνήτης, αλλά το έχει χαμένο από χέρι και τη Νεβάδα. Θα προσπαθήσει στο Wisconsin να δώσει μια με συγχωρείτε, στο Michigan στις 27 Φεβρουαρίου να δώσει μια μάχη πάλι καρμπών της υπόθεσης με το New Hampshire, δηλαδή θα βασιστεί σε ψηφοφόρους οι οποίοι είναι μετάκηση. Να σημειώσω κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, ότι υπάρχει κανονισμός στο Δημοκρατικό Κόμμα, ότι το Δημοκρατικό Κόμμα πάντα προτείνει τον υφιστάμενο πρόεδρο για υποψήφιο. Οπότε για τους δημοκρατικούς είναι λίγο μονόδρομος. Εκτός αν αποφασίσουν, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, ότι θα πρέπει να τον αντικαταστήσουν. Συγγνώμη, ο Κένεντι, υπάρχει περίπτωση να πούνε με το συνέδριο θέλουμε τον Κένεντι να έρθει, ο Κένεντι? Ο Κένεντι τον έχουν εκπαραθυρώσει, είναι εκτός κόμματος, το διαγράφει. Εγώ θα σας πω πολύ ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, εγώ φοβάμαι μήπως σκοτώσουν τον πρόεδρο Τραμπ. Χαριτολογώντας θα έλεγα, ναι, τώρα που είναι χειμώνας, το έχω δανειστεί από σένα, Πέτρο. Να αποφεύγει τα ανοιχτά αυτοκίνητα. Να αποφεύγει τα ανοιχτά αυτοκίνητα. Είδαμε ήδη το tweet του Άλεξ Σόρος με την σαφέστατη προειδοποίηση ότι Τραμπ θα σε σκοτώσουμε. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι... Όχι, αλήθεια έχεις μάθει ότι παίρνει προφυλάξεις? Προφανώς όλοι παίρνουν προφυλάξεις. Παίρνει προφυλάξεις, υπάρχει, αλλά να σας πω κάτι. Στην ιστορία, τώρα τα τελευταία 2000, πάρα πολλοί ηγέτες δολοφονήθηκαν από αυτούς που τους προστατεύουν. Είναι και αυτό, αυτό δεν είναι τελευταία. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία όλες οι δολοφονίες γίνανε από τους ανθρώπους που προστατεύανε. Οι Πρετοριανοί οι ίδιοι που φυλάγανε τον Αυτοκράτορα, αυτοί ήταν που τον δολοφονούσαν. Κοιτάξτε, σας είπα κάτι, ότι το 1% κατέχει το 90% του πλούτου. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για να διακυβεύσει η Αμερικανική πλουτοκρατία. Δεν είπες Άρη. Ναι, ναι, έτσι λέει το ίδιο. Για να το πούμε, για να λοιπόν, το πούμε στα ελληνικά. Είναι πολλά τα λεφτά, Πέτρο. Αγαπητοί μας ακροατές. Ακούγεται σαν τον Χριστό να μιλάει. Πάντα στον Πέτρο απευθυνόταν ο Ιησούς. Η πλουτοκρατία θα δώσει μάχη εναντίον του πρόεδρου Τραμπ. Όμως ο λαός είναι μαζί του. Η μεσαία και χαμηλή τάξη μαζί με τους αντιπάλους μας είναι οι έμποροι όπλων, είναι οι dealers, είναι οι διεφθαρμένοι dealers της εξουσίας. Ναι, αυτοί είναι αντίπαλοι μας. Όμως ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Θα το δούμε. Δηλαδή εσύ θεωρείς ότι οι εκλογές αυτές είναι ο λαός εναντίον των συμφερόντων, έτσι. Πλουτοκρατών. Εναντίον της ολιγαρχίας. Όπως ξέρεις, πάρα πολύ είναι αστείο, αλλά αν προσπαθήσεις το μέσο Έλληνα να του πεις ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είναι υπέρ των φτωχών και οι Δημοκρατικοί είναι υπέρ των πλουσίων, δυσκολεύεται να το καταλάβει. Ναι, διότι προφανώς δεν γνωρίζει την Αμερικανική ιστορία ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι αυτό το οποίο έκανε τον εμφύλιο πόλεμο για να σταματήσει τη δουλεία. Αυτό δεν το ξέρει. Και είχε τον πρώτο μαύρο γερουσιαστή από το 1900. Όχι. Πολύ πιο πριν. Όχι, το 1900. Με το που τελείωσε,
με το που τελείωσε το Reconstruction, με το που έγινε το Reconstruction, αμέσως μετά των 18 βουλευτές και 6 γερουσιαστές ήταν μαύροι. Αμέσως. Διότι με, Η κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ ανήκει στην πλουτοκρατία. Κοιτάξτε, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι μια... Και αυτή έχει... Στο Hollywood σίγουρα στην πλουτοκρατία θα είναι στο Hollywood, έτσι. Ναι. Υπάρχουν βέβαια φωνές, υπάρχουν αρκετοί ηθοποιοί. Συνήθως τους λένε ότι δεν θα παίξει πλέον σε ταινία αφού δεν παίζεις με το σύστημα. Αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε και να σκεφτόμαστε πάντα. Ακολουθήστε τη μυρωδιά του χρήματος. Το χρήμα ζητάει δύναμη, ζητάει εξουσία. Και για οποιοδήποτε αρνείται την εξουσία στο χρήμα, έτσι, τον έχει. Επειδή τελειώνει ο χρόνος, Ζώνα, για πες με το εβραϊκό κατεστημένο που είναι μεγάλο και δυνατό στην Αμερική. Με ποιον πάει, με ποιον παίζει? Κοιτάξτε, το εβραϊκό κατεστημένο είναι διχασμένο. Εγώ νομίζω ότι είναι περίπου 80% παίζουν με τους δημοκρατικούς, γιατί είναι πάντα το εύκολο κέρδος. Πάντα παίζουν. Ναι, πάντα. Και το 20% παίζει με τους ρεπουμπλικάνους, ίσως και τεχνιέντος ότι ας κρατάμε και μια πισίνη να είναι μερικοί. Αλλά γενικά οι πάμπλουτοι, αυτοί οι ολιγάρχες, θέλουν ανθρώπους στην εξουσία τους οποίους να ελέγχουν. Και ο Τραμπ δεν ελέγχεται. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχει, κανένας γιατί δεν έχει μπορεί να λεφτά, εξαγοράσει. Είναι ανεξάρτητος, ακριβώς. Ναι, ενώ και Έλλη την αγοράζεις για να πιάτο ψωμί. Καλά, λίγο, ναι. Ο Νετανιάχου με ποιον δείτε, είναι? Άμα δείτε, συγγνώμη, άμα δείτε. Ο Νετανιάχου με ποιον είναι, τι εκτιμάς? Ο Νετανιάχου εννοείται ότι είναι με τον Τραμπ, αλλά βέβαια είναι, αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου είναι υπό τεράστια πίεση από τους... από τους δημοκρατικούς, και θέλω να σας πω και μια είδηση ότι ανακαλύφθηκε το Qatar Gate της Αμερικής, όπου Καταριανοί πράκτορες, αυτό έσκασε η είδηση χθες, με αφιδέστατη χρηματοδότηση είχαν στοχοποιήσει τον Τεντ Κρούζ και άλλους γερουσιαστές και βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Συντηρητικός, ο Τεντ Κρούζ από το Τέξας. Ναι, και έχει δηλώσει τη στήριξη του στον πρόεδρο Τραμπ. Γιατί? Διότι θέλουμε να βγάλουμε, να κηρύξουμε τους αδερφούς μουσουλμάνους ως τρομοκρατική οργάνωση, και βέβαια οι δημοκρατικοί κάνουν τον τουρίστα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική η είδηση. Πολύ, θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η προεκλογική εξάδια. Ίσως πολύ ενδιαφέρουσα. Όπως είπε ο Ιαν Μπρέμερ, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Eurasia, η οποία είναι ίσως ένα από τα πιο γνωστά γεωστρατηγικοί οργανισμοί στον κόσμο, είπε ότι στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2024 θα ψηφίσουν 160 Αμερικανοί για 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτό τα λέει. Μα νομίζω ότι όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις Αμερικής γινόταν για τον ίδιο λόγο, έτσι, τα τελευταία 30-50 χρόνια, πόσο? Λοιπόν, όχι, είναι πολύ διαφορετικές αυτές οι εκλογές, γιατί υπάρχει το Make America Great Movement. Είναι ένα κίνημα, διότι ο Τραμπ είναι κινηματικός, δεν είναι κομματικός, και ουσιαστικά και θα γίνει και το ξεκαθάρισμα μετά το Super Tuesday και μέσα στο κόμμα. Αυτό και αυτό είναι η είδηση, πολύ σημαντικό. Το βασικό όμως είναι ότι έχουμε ένα κίνημα το οποίο είναι εντελώς ριζοσπαστικό. Καλά, ήταν και πριν αυτό το κίνημα, και κατηγορείται ότι αυτό το κίνημα επέλεξε να εισβάλλει στο Κογκρέσο, αν θυμάμαι καλά. Θα έλεγα, Τζόναθαν, τουλάχιστον εισβάλλουν στο εσωτερικό της Αμερικής αντί να εισβάλλουν στο εξωτερικό, έτσι. Συμφωνώ απολύτως, αλλά αναρωτιέμαι, όταν οι Δημοκρατικοί και η Αντίφα μπήκανε τουλάχιστον 5 φορές στο Κογκρέσο και τα έκαναν λαμπόγελα, τότε ήταν όλα εντάξει?
Τέλος πάντων, είναι, όπως είπατε, είναι μια, άλλη, είναι μια άλλη. Δεν μου λες, μια τελευταία ερώτηση. Δικαστικός μπορεί να τον απαγορεύσουν ή έχει τελειώσει το θέμα το δικαστή? Το... Νομίζω έχει τελειώσει. Μόνο το Κολαράντο προσπαθεί, είναι σε αναστολή η απόφαση. Συγγνώμη, βγήκε η απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο ότι για τον Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο έχει δώσει προσωρινή διαταγή να είναι ο Τραμπ στις εκλογές. Αλλά όχι οριστική, Ναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, είναι και τελειωμένο. Είναι τελειωμένο αυτό το θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αρκετά. Μην το σκοτώσουμε. Ευχόμαστε όλοι να φτάσει στις κρίσιμες εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντίνου, και πάλι. Σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε για τη ζωντανή συζήτηση. Και να έχει όλους καλά και να προστατεύει την Ελλάδα μας. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.